Γεια σας. Είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε αν μπορούμε, πραγματικά αν μπορούμε να επισκευάσουμε ένα λάπτοπ το οποίο, να το πω όπως πρέπει, το άνοιξε, δηλαδή το ξεβίδωσε και προσπάθησε να το επισκευάσει ο φίλος μου που ξέρει. Εντάξει. Να ξέρετε ότι ο φίλος μου που ξέρει είναι ο καλύτερος μας πελάτης. Είναι ο φίλος σας ο οποίος ξέρει και σας κάνει τις μεγαλύτερες ζημιές. Ξέρετε ποιο εννοώ. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο φίλος σας, που ξέρει, είναι πάρα πολύ συμπαθής σε μένα, γιατί κάνει απίστευτες καταστροφές, σαν μία από αυτές που θα δούμε τώρα, και παρόλα αυτά ξέρει. Και εσείς νομίζετε ότι ξέρει, απλά ήταν μια κακιά στιγμή. Πρέπει να αναθεωρήσετε λιγάκι για το φίλο σας που ξέρει. Ένα, ο φίλος σας που ξέρει στερεί χρήματα από τον επαγγελματία της γειτονιάς σας, της πόλης σας και γενικά από επαγγελματίες οι οποίοι παλεύουν γι' αυτό και προσπαθούν να κερδίσουν τίμια και με τον εντρότα τους στο τα χρήματά τους. Δεύτερον, ο φίλος σας που ξέρει κάνει ζημιές οι οποίες για πολλούς είναι αδιανόητες, ανεπισκεύαστες, δηλαδή πραγματικά και αυτή η επισκευή εδώ, γι' αυτό λέω να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε, είναι φοβερή, έτσι. Έχω αποκαταστήσει ένα μέρος της, είναι αυτό το HP το laptop, το οποίο, κοιτάξτε να δείτε, θα το ανοίξω, θα το σας γυρίσω για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι αυτό, έχουμε βάλει εμείς την ταινία εδώ γιατί έχει σκιστεί το καλώδιο, το έχετε ξαναδεί αυτό. Ο άνθρωπος έβγαλε τις βίδες, έβγαλε το πληκτρολόγιο, σπάζοντας αυτό, θα δείτε, αυτό το έχουμε αλλάξει, έβγαλε με τα νύχια του, αυτό που κανονικά πάει εδώ, σπάζοντας όλα τα πλαστικά που ασφαλίζουν το τέτοιο, ξυλώνοντας ό,τι καλώδιο, αυτό ξυλώθηκε, το αλλάξαμε εμείς. Θα το δείτε ότι δεν είναι το ίδιο, αυτό ξυλώθηκε, το αλλάξαμε εμείς, αυτό ξυλώθηκε, το αλλάξαμε εμείς. Θα δείτε ότι, είναι ανώμια αυτά που βάλαμε και να δούμε αν μπορούμε να το επισκευάσουμε εν τέλει. Γιατί σημαίνει όλο αυτό. Λοιπόν, για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει να ανοίξει ένα μηχάνημα, το ανοίγει σαν κονσέρβα, τραβάει και ό,τι βγει, ξυλώνει τα πάντα και μετά λέει ότι, ξέρεις τι, χάλασε. Δεν μπορούμε να το επισκευάσουμε, οπότε ο ιδιοκτήτης ψάχνει μία άλλη λύση. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, το πρόβλημα του μηχανήματος ήταν το εξής. Προσπαθώ να μαζέψω λίγο τα αμάζευτα εδώ. Κοιτάξτε, αυτό το πραγματάκι. Βλέπετε. Είναι κολλημένο. Ξυλώθηκε γι' αυτό από το σιδερένιο που τραβήχθηκε. Ξυλώθηκε και το κάτω μέρος, αυτό που σας έδειξα πριν λοιπόν. Αυτό που σας έδειξα πριν, που αντικαταστήσαμε. Αυτό είναι αυτό που συνδέεται το power button, αυτό του mouse προφανώς, ναι, του mouse προφανώς, και αυτό, συγγνώμη, εδώ, το πληκτρολογίο, και αυτό ξυλωμένο, όλο, τα αλλάξαμε όλα, ευτυχώς βρήκαμε. Ελπίζω να δουλεύουν κιόλας. Τώρα, το πρόβλημα εξ αρχής ήταν το ότι θα σας γυρίσω να βλέπετε και το
19 βόλτια. Ωραία. Το τροφοδοτικό μας. Το πρόβλημα ήταν λοιπόν ότι όταν ο υπολογιστής έμπαινε στην πρίζα, δεν άνοιγε στην πρίζα. Όταν του βάζαμε το φορτιστή του λοιπόν, δεν άνοιγε. Πάμε να δούμε λοιπόν. Θα κουμπώσουμε το φορτιστή του. Λογικά είναι αυτό το. Ωραία. Πάρουμε το φορτιστή μας. Το power supply. Βλέπετε 145. Δεν βλέπετε. Βλέπετε 145 μιλιαμπέρ. 145 μιλιαμπέρ, τα οποία άμα τα κυνηγήσουμε πάνω εδώ με το χέρι μας, θα καταλήξουμε ότι αυτό το τσιπάκι εδώ, θα το δείτε στο μικροσκόπιο, το τσιπάκι διαχείρισης λοιπόν των 3 και 5 βολτ έχει πεθάνει. Λοιπόν, μαζεύω λίγο τα κομμάτια του αυθονού. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο μικροσκόπιο να το δείτε κι εσείς. Βάλω το φορτιστή και βλέπουμε αυτό το τσιπάκι λοιπόν, το βλέπετε καλά. Δεν το βλέπετε, πού να το δείτε, το βλέπετε όμως να εξατμίζεται. Βλέπετε να εξατμίζεται, το βλέπετε. Να το ξαναδείτε. Έχω βγάλει το φορτιστικό, το βάζω. Ωραία. Αυτό το τσιπάκι λοιπόν είναι το τσιπάκι διαχείρισης των 3 και 5 βολτ. Πρέπει να αλλάχτεί για να δουλεύει. Αυτή ήταν η αρχική βλάβη πριν πάει στο φίλο μου που ξέρει το μηχάνημα, και ο φίλος μου που ξέρει το περιποιήθηκε. Λοιπόν, να βρούμε το τσιπάκι μας πάλι. Λοιπόν, έχουμε εδώ, μας έχει έρθει το τσιπάκι. Ευτυχώς, αυτό το έχουμε βρει στην Ελλάδα. Έχουμε πάρει δύο λοιπόν τέτοια τσιπάκια. Θα βάλουμε μπροστά το heat gun, θα βάλουμε λίγο flux.
και θα κάνουμε αφαίρεση του τσιπακίου. Τέλεια. Το τσιπάκι έφυγε. Θα καθαρίσουμε λίγο τα pads. Ένα διαφορετικό, μια διαφορετική μύτη όμως. Να βάλουμε και λίγο φλάξ ακόμα. Να βάλουμε και λίγο κόλληση. Καθαρίσουμε. Τέλεια. Καθαρίσουμε και με λίγο ισοπροπυλική ακόμα. Θα βάλουμε λίγο φρέσκια κόλληση. Τώρα θα πάρουμε το τσιπάκι μας. Το οποίο δεν θέλει να φύγει από τη λαβίδα. Και θα κάνουμε την απόπειρά μας να το κολλήσουμε. Βλέπετε τι ωραία έκατσε μόνο του πάνω. Τώρα εμείς θα του δώσουμε λίγο πίεση για να βγάλει ό,τι κόλληση μπορεί να έχει από κάτω, έτσι ώστε να πατάει καλά το τσιπάκι πάνω στην επιφάνεια για να μπορεί και να αερίζεται, να ψύχεται μέσω της γύρωσης, σωστά.
καθαρίσουμε τα απομεινάρια. Ναι, έχει γέφυρα εκεί, το βλέπω. Ωραία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι εντάξει τώρα από γεφυρώματα. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι, θα το δούμε μαζί. Ο φωτισμός δεν είναι πολύ καλός. Το τσιπάκι μας φαίνεται καλό. Τώρα, πάμε στην προβολή, την κάνουμε εκεί. Βγάλουμε περίπου το μικροσκόπιο το μέση. Πάμε να πάρουμε το μπορντάκι. Θα το βάλουμε στη θέση του. Θα το τροφοδοτήσουμε ρεύμα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, το μπορντάκι είναι αυτό. Το ρευματάκι είναι αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι θα πάρουμε τώρα. Καλό είναι το αυτό που μας έδωσε. Να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και το και τον υπολογιστή να ανοίξει. Στο beeping. Ωραία. Κάτι παίρνει, βλέπετε. Κάτι παίρνει. Οπότε θα το βγάλω και θα το βάλω και την οθόνη του. Ακριβώς θα κάνει στην οθόνη του. Ωραία. Το ξαναβάζουμε το ρεύμα του. Άτο. Το κλείσα βέβαια. Θα το δείτε τώρα.
Ανοίγει, το βλέπετε. Μπορεί να κλείσει από θερμοκρασίες βέβαια τώρα, γιατί δεν έχει ψύχτρα. Έτοιμο. Λοιπόν, θα βγάλουμε την τροφοδοσία. Θα γυρίσουμε στην προβολή κανονική και ξαναλέω λοιπόν. Ας φοβόμαστε λίγο τον φίλο μας που ξέρει. Ας μην τον εμπιστευόμαστε τόσο. Γιατί ο φίλος μας που ξέρει μπορεί να κάνει ζημιές μεγάλες όπως βλέπετε. Σίγουρα θα σε έχει τύχει και εσάς. Ναι, είναι πολύ καλός πελάτης μου ο φίλος σας που ξέρει. Αλλά δεν χρειάζεται να σας κάνει εκείνο ζημιά για να μας το φέρετε. Μπορείτε να μας το φέρετε και όχι μόνο σε εμάς, σε όλους τους συναδέλφους επαγγελματίες οι οποίοι είναι στην αγορά και μέρα με τη μέρα στίβουν την κούρασή τους και τον αγώνα τους δίνουν καθημερινά για να μπορέσουν να βγάλουν τα προς το ζήν. Ο φίλος σας που ξέρει σίγουρα έχει κάποια δουλειά, άλλη. Αφήστε τον λοιπόν σε αυτή τη δουλειά που ξέρει και εμπιστευτείτε επαγγελματίες για την επισκευή των συσκευών σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε μια επόμενη επισκευή. Γεια σας.